Σήμερα είμαστε εδώ γιατί δύο μήνες μετά την έξι της σχολικής χρονιάς τα προβλήματα της εκπαίδευσης είναι οξυμένα, υπάρχουν εκπαιδευτικά κενά, το ολοήμερο σχολείο δεν λειτουργεί. Τα παιδιά μας πηγαίνουν σχολείο για να κάνουν σε σχολεία ΑΕΠ μέχρι τις 2 η ώρα χωρίς να υπάρχουν τα σχολεία τα ΑΕΠ μέχρι τις 2 η ώρα που λειτουργούν, ναι, χωρίς να υπάρχουν ειδικότητες. Στα ολοήμερα δεν υπάρχει καμία ειδικότητα. Ήδη στο ειδικό σχολείο το βοηθητικό προσωπικό ακόμα δεν έχει καλυφθεί όπως πρέπει. Και ακόμα και η μεταφορά όλων των σχολείων και σε όλους τους μαθητές είναι στον αέρα. Αυτά δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όταν ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Λοβέρτος, διερήγνει τα ημάτια του ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς δεν θα υπάρχει κανένα κενό στα σχολεία. Μάλιστα, το σημερινό συναλλητήριο είναι επίκαιρο όσο ποτέ, γιατί αποφασίστηκε από τη διεύθυνση, με εντολή του Υπουργού, να κοπεί τμήμα σε τάξη του γυμνασίου, στο ένα του γυμνάσιου Περιστερίου. Πράγμα που σημαίνει ότι μεσούς της σχολικής χρονιάς, δύο μήνες αφού έχουμε ξεκινήσει, φέρνει μια ανασάδωση σε μια σχολική κοινότητα και στα παιδιά. Όλα τα σχολεία στο Περιστέρι που λειτουργούν τα ολοήμερα είναι Νοέμβριος μήνας και δεν υπάρχει καμία ειδικότητα. Ωραία, καμία ειδικότητα. Ούτε θεατρική αγωγή, ούτε γυμναστές. Τίποτα. Σε όλα τα σχολεία του Περιστερίου, δεν λειτουργεί η δεύτερη ξένη γλώσσα των Γερμανικών. Καμία ώρα. Κανένα παιδί δεν κάνει γερμανικά σε κανένα δημοτικό σχολείο. Έχουμε πάει στις υπεύθυνες. Παντού. Έχουμε ξεκινήσει από τον Αύγουστο μήνα. Μετά το 15 Αύγουστο έχουμε ξεκινήσει, έχουμε επισημάνει τα προβλήματα και στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και τώρα και έχουμε πει τι ακριβώς γίνονται. Εγώ θέλω να μου πείτε, απάντησε κανείς? Οι απαντήσεις που μας δίνουν είναι ότι πρέπει με το υπάρχον προσωπικό να γίνει η διαχείριση του προσωπικού. Μάλιστα. Δεν γίνονται προσλήψεις και δυστυχώς το μάρμαρο το πληρώνουν τα δικά μας τα παιδιά. Άρα...